Ακολουθεί η εκπομπή «Μουσική εκδρομή» με την Έφη Μάνου. Φίλοι μου, γεια σας. Είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι η Έφη Μάνου και η εκπομπή «Μουσική εκδρομή». Ξημερώματα 3ης 13 Μαρτίου θα είμαστε πάλι κοντά σας για άλλη μία μουσική εκδρομούλα. Καθίστε όμορφα στο σπίτι σας, χαλαρώστε και έχουμε ένα δίωρο μπροστά μας να περάσουμε υπέροχα και να ακούσουμε πολύ καλά ελληνικά τραγούδια. Λοιπόν, δώστε μου λίγο χρόνο να συντονιστώ, να ετοιμάσω τη λίστα μου, να δω τα μηνυματάκια σας και πάμε δυνατά να περάσουμε ένα δίωρο μαζί με πολύ ελληνικό καλό τραγούδι και πολύ καλή παρέα. Καλή ακρόαση σε όλους. Τα λέμε σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, να μπούμε έτσι στο ρυθμό της εκπομπής, που είναι ο Πουλόπουλος. Είναι ένα πολύ παλιό τραγούδι, αγαπημένο, και ίσως σε πολλούς από εσάς θυμίσει, φέρει στο μυαλό αναμνήσεις. Ένα αγαπημένο τραγούδι. «Φίλε, έλα απόψε που πονάω». Για όλους εσάς θα δω τα μηνυματάκια σας σε λίγο. Δώστε μου λίγο χρόνο να συντονιστούμε εδώ και φύγαμε δυνατά για μια άλλη ακόμα μουσική εκδρομή. Καλή ακρόαση. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να υποθέσω. Καλά που έβλεπα τον υπολογιστή. Ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι μόνη στο στούντιο. Το τραγούδι το είχαν μόνο 45 δευτερόλεπτα στη λίστα μου. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν ξέρω αν φταίει που ξημερώνει 3η και 13. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Το 13 είναι το αγαπημένο μου νούμερο. Οπότε ας το θεωρήσω έτσι τυχαίο το γεγονός ότι στη λίστα μου υπήρχε αυτό το τραγούδι μόνο 45 δευτερόλεπτα. Είναι κάποιος δάκτυλος εξωτερικός, αλλά δεν πτωούμαστε, έχουμε μάθει να ξεπερνάμε κάθε εμπόδιο σε αυτή την εκπομπή, γιατί αυτό που μετράει είναι η καλή παρέα, να περνάμε καλά και να παιδιά έξω πρέπει να βρέχει. Πριν ψυχάλιζε λίγο ελαφρώς, τώρα ακούω δυνατή βροχή. Λοιπόν, καλοδεχούμενη και η βροχούλα, είμαστε πια στην άνοιξη. Η βροχή θα βοηθήσει να πρασινίσει ο τόπος. Περάσαμε ήδη ένα ηλιόλουστο Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να είχατε, να περάσετε κι εσείς καλά. Η βροχή δυναμώνει εντωμεταξύ. Λοιπόν, φίλοι μου, ζητώ συγγνώμη που το τραγούδι κράτησε μόνο τόσο. Δεν ξέρω τι συνέβη, προφανώς αυτοί που κάναν τη λίστα μου. Εμείς όμως δεν πτωούμαστε, είμαστε εδώ, συνεχίζουμε. Θα ακούσουμε Δημήτρη Μητροπάνο, «Το νησί». Για όλους εσάς που ακούτε, θα πέσουν αφιερώσεις σε λίγο. Δώστε μου λίγο χρόνο να δω τα μηνυματάκια σας. Και πιστεύω πια από εδώ και πέρα η εκπομπή να πάει κανονικά. Φύγαμε. Τη μοίρα μου τη διάλεξα στα μάτια σου που έγιναν πάντα. Αυτό ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος. Το τραγούδι ήταν από το σύριαλ της τηλεόρασης «Το νησί». Για όσους το βλέπανε, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται έξω, πρέπει να ρίχνει καρεκλοπόδαρα, ακούγεται πολύ δυνατά η βροχή, δεν πρόλαβα να πάω να δω. Λοιπόν, είμαστε ζωντανά στον αέρα, ξημερώματα 3ης 13 Μαρτίου 2018, 3η και 13, αλλά δεν μας πτωεί αυτό. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, θα ακούσουμε Πασκάλ Τερζή, «Το Αρχιπέλαγος». Η λίστα μας είναι καινούργια, όπως βλέπετε. Ξεκινάμε έτσι χαλαρά, θα πάμε σε χορευτικά, θα πάμε σε λαϊκά τραγούδια. Πείτε μου τι θέλετε να ακούσετε, τραγουδιστές, γιατί η λίστα μου είναι ήδη έτοιμη, αλλά υπάρχουν για όλα τα γούστα τραγούδια. Να αφιερώσω και στο Χριστινάκη που ακούει, σε όλη την παρέα μου και από το Θέατρο Άρατος. Στον Μάριο. Μάριε, καλή σου μέρα. Ευχαριστώ που ξενυχτάτε και σήμερα μαζί μας εδώ στη μουσική εκδρομή με την Έφη Μάνου, που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη μεσάνυχτα.
ένα δίωρο μαζί σας με πολλή μουσική και πολύ μπλα μπλα. Αν θέλετε μπορείτε να βγείτε και στον αέρα ζωντανά. Υπάρχει τηλέφωνο και σταθερό και κινητό. Το κινητό μας είναι WhatsApp. Σας το δίνω αμέσως. 697-29-60606. Επαναλαμβάνω. 697-29-60606. Υπάρχει και σταθερό για όσους θέλουν. Είναι το 2313-022-040. Επαναλαμβάνω, 2313-022-040. Απλά λίγο στο σταθερό να επιμείνετε, γιατί φοράω τα ακουστικά και πολλές φορές δεν το ακούω. Λοιπόν, φίλοι μου, πάμε. Πασκάλης Τερζής, το Αρχιπέλαγος. Νομίζω ότι μπήκαμε κανονικά στη ροή της εκπομπής, της μουσικής εκδρομής μας εδώ από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Αρχίσαμε και συντονιζόμαστε κάπως. Συγχωρέστε με, για να πω την αλήθεια, ξύπνησα 10 το βράδυ. Για μένα τελείωσε το βράδυ, θα πάω μετά στη δουλειά, ξέρετε ότι σας τα λέω όλα. Είναι σαν να έχω ξυπνήσει πρωί οπότε. Λοιπόν, συνεχίζουμε, θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Καταρχάς, ό,τι ακούμε είναι επιθυμίες ακροατών. Με τη σειρά, Μάρια, έρχεται και το δικό σου κομμάτι, το βρήκα στη λίστα μου. Για τη Χριστίνα, εκεί θα σου βρω ένα πολύ όμορφο τραγούδι να αφιερώσω στον Αλέξη, κορίτσι μου. Για την Εύη που ακούει, ευχαριστώ Εύη μου, φατσούλα μου όμορφη. Νομίζω και η Έλπη ακούει, στείλτε μηνυματάκια να σας κάνω αφιερωσούλες. Λοιπόν, θα ακούσουμε «Πόσο λυπάμαι» και «Ερασία Σαμαρά». Ξέρω ότι είναι διαφορετικά τα είδη των τραγουδιών, αλλά είναι επιθυμίες ακροατών και οι επιθυμίες είναι σεβαστές. Πάμε να ακούσουμε «Πόσο λυπάμαι». Παλιό το τραγούδι αυτό, καινούργια η διασκευή, ένα αγαπημένο κομμάτι που επανέρχεται ξανά στο προσκήνιο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τώρα θα ακούσουμε το Γιάννη Πάριο, «Όλη η ζωή μου», αφιερωμένο για όλους εσάς που ξενυχτάτε μαζί μου εδώ στη μουσική εκδρομή. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη σας ευχαριστώ πάρα πολύ που για άλλη μια φορά είστε μαζί μου παρεούλα. Την Πέμπτη δεν κάναμε εκπομπή, λυπάμαι πολύ, συνέβησαν κάποια απρόοπτα, είχαν κάποιες δουλειές εδώ στον οργανισμό, ηλεκτρολογικές εργασίες, είχα και εγώ κάποιες υποχρεώσεις που με κράτησαν μακριά. Τώρα όμως είμαστε εδώ, καλωσορίζοντας τη βδομάδα που τώρα ξεκίνησε, πάμε για τη δεύτερη μέρα της εβδομάδος. Ελπίζω να είστε καλά, να είστε χαλαρά στο σπίτι, να σας κρατώ καλή συντροφιά, αυτό είναι το ζητούμενο. Για την παρέα μου εκεί που ακούει, για το Μάριο. Μάριο, το επόμενο κομμάτι είναι για σένα και σένα, Χριστίνακη, σε έχω δρομολογήσει σε ένα πολύ όμορφο κομμάτι. Στείλτε τα μηνυματάκια σας, υπάρχει η σελίδα μου η μουσική εκδρομή στο Facebook, υπάρχει και η προσωπική μου σελίδα στο Facebook, Εφη Μάνου, με ελληνικά τα δύο πρώτα κεφαλαία. Αλλά έχουμε και τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε, σταθερά κινητά, το κινητό μας είναι 697-29-60606. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606. Και το σταθερό μας 2313-022-040. Μπορείτε να καλέσετε για σχόλια, παρατηρήσεις, αφιερώσεις, να βγείτε και ζωντανά στον αέρα αν θέλετε. Εγώ είμαι εδώ για να σας ακούσω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε «Όλη η ζωή μου», Γιάννης Πάριος. Για σας. Thank you.
Αυτός ήταν ο Γιάννης Πάριος, ανεπανάληπτος φυσικά, και το «Όλη η ζωή μου». Ευχαριστώ για τα μηνυματάκια σας, ευχαριστώ που είστε μαζί μου για άλλη μια εκπομπή. Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά, λίγο να δυναμώσουμε το μικρόφωνο. Νομίζω εδώ είναι καλύτερα. Για πείτε μου λίγο, στείλτε μηνυματάκια. Λοιπόν, ο παπά, πολύ το ανεβάσαμε. Νομίζω εδώ είμαστε καλά, πείτε μου αν με ακούτε καλά. Αν έχετε καλό σήμα στην περιοχή που είστε, για την πελίτσα μου εκεί, τώρα που είπα σήμα, εκεί συνήθως στην Περαία έχει πρόβλημα. Πέλα μου, με ακούς, στείλε μήνυμα αν με ακούς. Για το παρεάκι μου εκεί, από τα άρατα, μάρατα, ξέρουν αυτοί. Για το Χριστινάκι που ακούει, Χριστινάκι, άλλα δύο τραγουδάκια και μετά θα κάνω την αφιέρωσή σου που θέλεις για τον Αλέξη σου. Τώρα είναι η στιγμή όμως του Μάριου. Έχει ζητήσει το τραγούδι το επόμενο. Πάμε να τα ακούσουμε, Μάρια, εξαιρετικά για σένα. Εντάξει, Μάρια μου, ελπίζω να απόλαυσες το κομμάτι. Να πω την αλήθεια, μπήκα σε πειρασμό, βγήκα έξω να δω τι γίνεται. Έχει σταματήσει η βροχή, αλλά πρέπει να έριξε πολύ βροχή, παιδιά, μέσα σε ένα δεκάλεπτο. Είναι γεμάτο νερά έξω. Ευχαριστώ για τα μηνυματάκια, ευχαριστώ όλους σας που ξενυχτάτε μαζί μου. Τι γίνανε οι καινούργοι μου φίλοι που ενδιαφέρθηκαν να ακούσουν την εκπομπή? Αν ακούτε, αν καταφέρατε και μπήκατε στο link, στείλτε μου ένα μήνυμα να σας αφιερώσω κομμάτια, να σας κάνω παρεούλα. Αν δεν θέλετε να μιλήσετε στο τηλέφωνο, είτε στον αέρα είτε μαζί μου, μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο Facebook, στη Μουσική Εκδρομή και στην προσωπική μου σελίδα Έφη Μάνου Ελληνικά, τα δύο πρώτα κεφαλαία. Μου λέτε ότι ακούγομαι καλά, χαίρομαι, γιατί για τους καινούριους φίλους να ξέρετε ότι είμαι μόνη εδώ στο στούντιο, σε ένα καυτό στούντιο, έκαιγε το air condition, παιδιά, η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική, έχει πολύ ζεστό καιρό έξω και μια καλοδεχούμενη βροχούλα, αρκεί να μην γίνουν καταστροφές. Τη χρειαζόμαστε για να πρασινίσουν τα πάντα έξω. Το πράσινο άλλωστε είναι το χρώμα της ελπίδας, έτσι, και από ελπίδα έχουμε φοβερή ανάγκη. Εκτός το ότι θα μορφύνουν όλα γύρω μας με την άνοιξη. Περάσαμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο ηλιόλουστο, το πότι και αν κάναμε και να μην πήγαμε κάπου, μόνο που απολαύσαμε αυτόν τον υπέροχο ήλιο αυτής της ευλογημένης χώρας. Και φυσικά είχαμε και τα παρατράγουδα με τον Μπακ, που εγώ δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο βέβαια καθόλου, το θεωρώ υπερεκτιμημένο, αλλά όσο για να μην ασχολείσαι, όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα ενημερώνεσαι, θέλεις, δεν θέλεις, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Προσωπικά εγώ δεν κατάλαβα αν κατοχυρώθηκε το γκολ του ΠΑΟΚ ή όχι. Νομίζω ότι κατοχυρώθηκε, αλλά οι γνώμες διήστανται. Εν πάση περιπτώσει, συμβαίνουν και αυτά. Εμείς συνεχίζουμε τη ροή της εκπομπής. Καλέστε με αν θέλετε αφιερωσούλες, σχόλια, παρατηρήσεις. Βγείτε και ζωντανά στον αέρα αν θέλετε. Υπάρχουν τηλέφωνα στη διάθεσή σας, και κινητό και σταθερό. Το κινητό μας είναι 697-29-6006 και είναι WhatsApp. Επαναλαμβάνω, 697-29-6006. Και υπάρχει και το σταθερό μας, που για κάποιους που το προτιμούν, 2313-022-040. 2313-022-040. Λοιπόν, νομίζω ότι μπήκα και εγώ λίγο στο ρυθμό της εκπομπής. Η βιορυθμή μου είναι λίγο περίεργη, δικαιολογήστε με. Είχα ένα πολύ έντονο Σαββατοκύριακο, υπέροχο, με την οικογένειά μου, με θεατρικές παραστάσεις του δασκάλου μας, του Τσικάρα, στο θέατρο. Πήγαμε στην πρεμιέρα του το Sorry, λάθος κρεβάτι. Περάσαμε υπέροχα, βγήκαμε μετά για φαγητό, ωραίες στιγμές. Μια πολύ ωραία παράσταση για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τοπικό θέατρο.
Πολύ καλές παραστάσεις στο Θέατρο Άρατος, Μοσκόφ 12, πίσω από τα δικαστήρια, κάθε Παρασκευή, Σαββατοκυριακή νομίζω, συγχωρέστε με αν κάνω λάθος, 9.30 ώρα το βράδυ. Λοιπόν φίλοι μου, για το παρεάκι μου εκεί, για την Εβούλα μου, τον Μάριο, τη Χριστίνα, την Μπέλα, όλους όσους ακούνε, στείλτε τα μηνυματάκια σας να σας κάνω αφιερώσεις, ζητήστε μου τραγουδιστές που θέλετε. Το επόμενο κομμάτι θα μου επιτρέψετε να τα αφιερώσω στις κυρίες που ακούνε, αφιερωμένο εξαιρετικά για αυτές. Πιστεύω να τους αρέσει. Για σας ήταν αυτό, κυρίες μου. Δεν θέλω να σας μελαγχολήσω. Θα πάμε μετά και σε πιο ζωηρά κομμάτια. Είπαμε, είμαστε εδώ, καλύπτουμε όλα τα γούστα, όλες τις επιθυμίες. Λοιπόν, ένα πολύ όμορφο κομμάτι ακούσαμε από τις τρεις υπέροχες κυρίες του ελληνικού τραγουδιού. Θα ακούσουμε τώρα κάποια τραγούδια για τους ερωτευμένους της εκπομπής. 3-4 κομμάτια και μετά θα πάμε έτσι σε χορευτικά, να ανέβει λίγο η διάθεσή μας, να καλημερίσουμε την, να καλωσορίσουμε την καινούργια μέρα που έρχεται, και για μερικούς προληπτικούς ίσως είναι δύσκολη, για μένα καθόλου, λατρεύω τον αριθμό 13, Τρίτη και 13 αύριο. Λοιπόν, τώρα πάμε να ακούσουμε κάποια κομμάτια για τους ερωτευμένους, είπαμε. Φυσικά θα τα αφιερώσω στη Χριστίνα να το χαρίσει στον καλό της, τον Αλέξη. Χριστινάκη μου, τα επόμενα 4 κομμάτια για σένα και για την αγάπη σου. Για τον Μάριο εκεί που ακούει, για την Εύη, για την Μπέλα, για όλους, για όλο το παρεάκι μου εκεί από τη μουσική εκδρομή, από το... από τη σελίδα μας στο Facebook. Λοιπόν, θέλετε να στείλετε μηνύματα, με ακούτε, καταφέρατε να μπείτε στο link, έχουμε νέους ακροατές αλλά δεν κατάφερα να μπουν στο link, δεν ξέρω τι συμβαίνει, ελπίζω κάποια στιγμή να τα καταφέρετε, εγώ προσπαθώ εδώ μέσω του Facebook να σας κατοντοπίσω αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα περισσότερο. Πάμε να ακούσουμε 3-4 κομμάτια τώρα για τους ερωτευμένους και για όσους θέλουν να ερωτευτούν. Χριστινάκη μου, για σένα όλα τα επόμενα κομμάτια και για τον Αλέξη σου. Για όλους τους ερωτευμένους λοιπόν τα επόμενα κομμάτια. Και φυσικά τι άλλο θα μπορούσαμε να βάλουμε από τον Νίκο Βέρτη και αν είσαι ένα αστέρι. Χριστινάκη, για σένα όλα τα κομμάτια για τους ερωτευμένους. Τα αφιερώνεις στον Αλέξη φυσικά. Όσο για τους φίλους που προσπαθούν να μπουν στο link, δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά. Είναι κάποια άτομα που δεν το έχουν με την τεχνολογία, αλλά δεν ξέρω πώς να τους βοηθήσω. Βοηθήστε με να τους βοηθήσω. Δεν ξέρω τι άλλο να τους πω. Πάτα επάνω, τους λέω που επάνω μου λένε. Πάντως όχι πάνω μου ρε παιδιά, έλεος. Λοιπόν, τέλος πάντων, συνεχίζουν την προσπάθεια. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν οι φίλοι μας να μπουν στο link της εκπομπής. Εμείς εδώ συνεχίζουμε 2-3 κομμάτια ακόμη και μετά θα περάσουμε σε χορευτικά, να ανέβει λίγο η διάθεσή μας, έτσι. Προς το παρόν, Βέρτης, αν είσαι ένα αστέρι, ο ύμνος των ερωτευμένων. Πάμε να τα ακούσουμε. Αυτό ήταν ο Βέρτης και αν είσαι ένα αστέρι. Είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και η εκπομπή Μουσική Εκδρομή με την Εφη Μάνου, που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη μεσάνυχτα ζωντανά στον αέρα.
για 2 ώρες κάθε φορά μαζί σας εδώ με πολύ καλό ελληνικό τραγούδι και πολύ παρεούλα. Να καλωσορίσω στην εκπομπή τον φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργο, επιτέλους κατάφερες και πήγες στο link, σε καλωσορίζω. Στείλε μας μήνυμα τι θέλεις να ακούσεις, ποιος τραγουδιστής σου αρέσει. Διενύσαμε ήδη την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Έχουμε μία ακόμη ώρα εδώ. Μπορώ να σας κάνω τα χατήρια, να σας βάλω όποιο τραγουδιστή θέλετε να ακούσετε. Αφιερώσεις, μπορείτε να καλείτε τα τηλέφωνά μας, να γράψετε μηνυματάκια στο Facebook, στην προσωπική μου σελίδα Εφημάνου Ελληνικά τα δύο πρώτα κεφαλαία ή στη σελίδα Μουσική Εκδρομή. Ή μπορείτε να καλέσετε το WhatsApp μας το 697-29-6006. Επαναλαμβάνω, 697-29-6006. Και υπάρχει και σταθερό 2313-022-040. Επαναλαμβάνω, 2313-022-040. Συνεχίζουμε το αφιέρωμα για τους ερωτευμένους, για το Χριστινάκι είπαμε τα περισσότερα κομμάτια και για τον Αλέξη της, για τον Μάριο που πιστεύω να ακούει ακόμα, για την ακριβή τη φίλη μας που δεν ακούει μάλλον γιατί ξεκίνησε δουλειά πρωινή, αλλά δεν πειράζει, της ευχόμαστε τα καλύτερα, για την Εύη και τη Φατσούλα την όμορφη, την ακροάτρια που μας ακούει πάντα, τη φίλη μου την αγαπημένη, για όλη την ομάδα μας εκεί στο Θέατρο Άρατος, για την Μπέλα τη φίλη μου την κολλητή στην Περαία, πελάκια να ακούς τηλεμήνυμα. Ακόμη και ένα δύο τραγούδια έτσι για σας τους ερωτευμένους και μετά θα πάμε σε πιο χορευτικά, έτσι να ανέβει λίγο η διάθεσή μας, έτσι. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ παλιό κομμάτι, αλλά μου άρεσε πολύ και το έβαλα στη λίστα μου, έτσι να το θυμηθούμε οι παλιοί, οι μεγαλύτεροι, να το μάθετε κι εσείς οι νεότεροι. Είναι ένα διαχρονικό κομμάτι. Θα ακούσουμε Βίγκη μου σχολείου, Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Κι εγώ δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Δεν έχει μέτρο η αγάπη. Πάμε να τα ακούσουμε για σας όλους. Αυτή ήταν η Βίκη μου σχολείο και το Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Αν και να πω την αλήθεια, δεν είχα και ιδιαίτερη αδυναμία στη Βίκη μου σχολείο. Υπάρχουν κάποια κομμάτια της που είναι πάρα πολύ ωραία. Οπότε το επέλεξα για σας, πιστεύω να σας άρεσε. Τώρα θα ακούσουμε, να δω, το Γιαννιά, γι' αυτό σ' αγαπώ. Αφιερωμένο σε όλους εσάς, σε αυτούς που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, τον Γιώργο και την Έλενα. Έλενα γλυκιά μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα λέμε πια, ξημερώνει 3η 13 του μήνα. Καλημέρα κορίτσι μου, ευχαριστώ που είσαι και σήμερα στην παρέα μας. Πάμε να ακούσουμε τώρα το Γιαννιά και το Γι' αυτό σ' αγαπώ για όλους εσάς φίλοι μου. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Για τους ακροατές που μπήκαν τώρα στη συχνότητα, για τους καινούριους ακροατές, να πω ότι είμαι μόνη εδώ στο στούντιο. Υπάρχει πρόγραμμα στον υπολογιστή, χειρίζομαι μόνη τη λίστα, το Facebook, την κονσόλα, τα πάντα. Γι' αυτό αν υπάρχουν κάποια στιγμή κάποια προβλήματα και θέλω να με συγχωρέσετε, δεν είμαι ούτε ηχολήπτρια ούτε τίποτα. Είμαι μια απλή γυναίκα που κάθομαι εδώ μαζί σας και σας κρατάω καλή συντροφιά, πιστεύω. Την επόμενη ώρα της εκπομπής μου θα την αφιερώσω στους μοναχικούς ανθρώπους, στους ανθρώπους που ζουν μόνοι και τους καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, γιατί ζω κι εγώ μόνη και ξέρω πώς είναι, είτε από επιλογή είτε γιατί έτυχε. Θέλουμε κάποια στιγμή να έχουμε κάποιον να μας ακούει, να τον ακούμε, να μας κρατάει συντροφιά. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ βέβαια. Θέλω να πιστεύω ότι σας κρατάω καλή συντροφιά εδώ από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και αν σας αρέσει η εκπομπή μπορείτε να με ακούτε κάθε Δευτέρα και Πέμπτη φυσικά.
Για όλους τους μοναχικούς λοιπόν εκεί έξω, για όσους ζουν μόνοι αλλά και όσους νιώθουν μόνοι παρόλο που δεν ζουν μόνοι, και αυτό είναι το χειρότερο πιστεύω, αλλά εν πάση περιπτώσει, για το παρεάκι μου εκεί το αγαπημένο, για την Έλενά μου. Έλενά μου, θα κοιτάξω τη λίστα μου, Οικονομόπουλο έχω σίγουρα, το για κάποιο λόγο το είχα, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη, αλλά με πολύ αγάπη θα καταφέρω, θα προσπαθήσω να το βρω. Για το φίλο το καινούριο, το Γιώργο εκεί, τι να πει κανείς για το Γιώργο που μου δήλωσε ότι θα μου κάνει παρέα μέχρι το τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, Γιώργο μου, έχω να σου πω ότι πιθανόν να πάρουμε και μία παράταση, άλλωστε κανείς δεν κάνει εκπομπή μετά από μένα, όλοι έχουν πάει για ύπνο, αλλά νομίζω θα πάρουμε μία παράταση να σκοτώσω κι εγώ το χρόνο μου, γιατί μετά τις 3-3.30 πηγαίνω για δουλειά. Ναι, φίλοι μου, υπάρχουν και αυτά τα ωράρια. Και όχι, δεν δουλεύω σε φούρνο, ούτε μοιράζω γάλα. Λοιπόν, έχουμε δρόμο πότε μπροστά μας. Αυτή την βροχερή νύχτα ξημερώματα Τρίτης και 13 του μήνα. Πάμε να ακούσουμε, θα πάμε και σε χορευτικά, έτσι, ζωηρά τραγουδάκια μετά, θα σας ξυπνήσω, εδώ ακούμε τα πάντα, ξεκινάμε καλαρά, πάμε σε γρήγορα και εύθυμα και το γυρίζουμε σε λαϊκό. Προς το παρόν θα ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη, «Μη μιλάς», πάμε να τον ακούσουμε. Είστε έτοιμοι τώρα να πάμε να ανεβάσουμε λίγο τη διάθεσή μας? Μια που ανέβηκε και η δική μου η διάθεση, τώρα πια εντάξει, συνήλθα, για μένα ήταν σαν να ήταν πρωί. Οι περισσότεροι από εσάς θα πάτε για ύπνο, εγώ ξύπνησα στις 10 το βράδυ, για μένα ήταν πρωί και είναι πρωί, έχω κοιμηθεί ήδη και έχω ξυπνήσει, τώρα όμως βρήκα τους ρυθμούς μου, είμαι εδώ με πολύ καλή διάθεση για πολύ καλή παρέα. Λοιπόν, φίλοι μου, θα ακούσουμε δυνατά χορευτικά κομμάτια, έτσι λίγο για να κινηθούν τα αίματα, να σας ξυπνήσω λίγο, να υποδεχτούμε με χαρά την καινούργια μέρα που έρχεται. 2-3 έτσι χορευτικά κομμάτια και μετά θα συνεχίσουμε το λαϊκό πρόγραμμα. Γιώργο μου, θα ψάξω και για Βοσκόπουλο, είχα, δεν ξέρω αν υπάρχει, δεν βρήκα χρόνο να δω, θα δω σε λίγο. Είμαι απασχολημένη με τα μηνυματάκια σας, τα όμορφα, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη που δείχνετε στην εκπομπή μου και χαίρομαι που σας κρατάω συντροφιά, για όλους εσάς εκεί έξω που με ακούτε. Αυτή τη ζεστή νύχτα, είναι η πρώτη νύχτα που δεν έβαλα κλιματισμό εδώ στο στούντιο. Δεν έχει κρύο πια, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ. Είμαι εδώ για να σας κρατήσω όμορφη, πιστεύω, παρέα. Αν θέλετε, στείλτε μου μηνυματάκια στη μουσική εκδρομή της σελίδα του Facebook, στην προσωπική μου σελίδα Εφη Μάνου, με ελληνικά τα δύο πρώτα κεφαλαία. Και φυσικά τα τηλέφωνα μας που δεν τα χρησιμοποιείτε και δεν ξέρω το λόγο. Υπάρχει και WhatsApp και σταθερό. Σήμερα δεν είχα τηλεφωνάκια σας, μόνο μηνυματάκια. Αν θέλετε, τηλεφωνήστε μου. Είμαι εδώ και σας περιμένω για ό,τι θέλετε. Θέλετε να βγείτε και ζωντανά στον αέρα, κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να καλείτε την ώρα που μιλάω και να σας βγάλω ζωντανά στον αέρα. Είναι το 697-29-60606. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606. Και το σταθερό μας 2313-022-040. 2313-022-040. Πάμε τώρα να ανεβάσουμε λίγο τη διάθεσή μας. Πάμε να χορέψουμε, έστω και νοερά. Λοιπόν, Μάκης Δημάκης, «Κανείς δεν είναι κανενός». Συμφωνείτε? Με την καρδιά να μιλήσω, μάνα, 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 μάνα. Πες τι να εξηγήσω. Εντάξει, ανεβαίνει η διάθεσή σας, πώς το βλέπετε.
Πάμε να χορέψουμε λίγο. Γίνεται χαμός, Κυριάκο Ζαρέλης. Για να χορέψετε, για να σας δω. Εντάξει, κατάφερα λίγο να σας ξυπνήσω, λίγο να σας ξεσηκώσω, να σας ανεβάσω τη διάθεση, γιατί αυτό ήταν το ζητούμενο. Άλλα δύο τέτοια τραγουδάκια και μετά θα πάμε, θα το γυρίσουμε πάλι σε λαϊκό. Έτσι λίγο για να ξυπνήσετε, για να έρθει ευχάριστα η καινούργια μέρα στη ζωή μας, για να ανέβει η διάθεσή μας. Τα ξεχνάμε όλα τώρα, όλα τα ξεχνάμε και είμαστε εδώ. Παρεούλα ζωντανά στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι η Έφη Μάνου με την εκπομπή Μουσική Εκδρομή που μεταδίδεται Δευτέρα και Πέμπτη μεσάνυχτα ζωντανά. Δευτέρα και Πέμπτη καλωσορίζουμε τη μέρα που έρχεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το μήνυμά μου είναι ότι κοιτάμε πάντα μπροστά, δεν κάνουμε αρνητικές σκέψεις, το παλεύουμε και προχωράμε. Λοιπόν, δύο κομματάκια ακόμη έτσι δυνατά. Ευχαριστώ τον Γιώργο για το καφεδάκι που έστειλε, το έχω πολύ ανάγκη, πίστεψέ με, και νομίζω μετά από εδώ θα πάω για καφέ. Λοιπόν, φίλοι μου, δύο κομματάκια ακόμη έτσι χορευτικά και μετά θα πάμε στην επιθυμία της φίλης μου της Έλενας. Τώρα μου είπε για κάποιο λόγο του Οικονομόπουλου, για χίλιους λόγους θα σου βάλω εγώ αυτό που βρήκα. Δεν νομίζω να είναι το ίδιο, συγχωρέστε με. Συγχωρέστε με, είναι ακόμα πολύ πρωί για μένα. Σημασία έχει ότι έχω όλη την καλή διάθεση να σας κάνω να περάσετε όμορφα. Πάμε να ακούσουμε Ξημερώματα, Κωνσταντίνος Αργυρός. Για το Ευάκι μου εκεί, Πελαγία στην Περαία, κοιμάσαι, στείλε μήνυμα. Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα. Μια δεν μου μιλάς, μια μου λες πως μ' αγαπάς. Ξημερώματα γυρίζω και δεν με αναρτά. Λοιπόν, άλλο ένα κομμάτι έτσι δυνατό, χορευτικό και μετά θα πάμε σε λαϊκά. Έλενα, σου βρήκα και το για κάποιο λόγο. Άρα είναι άλλο τραγούδι, άλλο για χίλιους λόγους, άλλο για κάποιο λόγο. Θα ακούσουμε και τα δύο όμως του Οικονομόπουλου για σένα, γλυκιά μου. Προς το παρόν όμως θα ακούσουμε Ζημιά, το τελευταίο χορευτικό κομμάτι για σήμερα και μετά θα πάμε σε λαϊκά, αλλιώς για... να κοιμηθούμε πιο ευχάριστα, να σας χαλαρώσω. Πάμε να ακούσουμε τη Ζημιά, Βασίλης Μπατής. Για σας φίλοι μου όλοι που μ' ακούτε. Απότομα κόπηκε το τραγούδι, τι να κάνουμε. Λοιπόν, φίλοι μου, είναι η Μουσική Εκδρομή με την Έφη Μάνου. Να καλωσορίσω στην παρέα. Καλημέρα ή καλησπέρα. Καλησπέρα θα πω στο φίλο μου τον Ντόμι που μας ακούει από την Αμερική. Μεγάλη μου χαρά, φίλοι μου Ντόμι, που κατάφερες να μπεις στο link και να μας ακούσεις αφιερωμένα τα υπόλοιπα τραγούδια της εκπομπής εκεί για όλους τους Έλληνες που ζουν εκεί. Θύμισε μόνο την πόλη που μένεις, δεν τη θυμάμαι. Να σε καλωσορίσουμε λοιπόν, να σου αφιερώσουμε και το επόμενο κομμάτι για όλους τους φίλους που ακούνε τη Μουσική Εκδρομή με την Έφη Μάνου, μια εκπομπή που μεταδίδεται Δευτέρα και Πέμπτη ζωντανά. Εδώ ξημερώματα 12 με 2 σήμερα, λόγω του ότι έχουμε εκλεκτούς ακροατές, λέω να παρατείνουμε την ώρα της εκπομπής, γιατί έχω πολύ όμορφη παρεούλα και καινούριους ακροατές και τους παλιούς φυσικά που δεν τους ξεχνάμε. Είναι σταθεροί μας ακροατές όπως η Εύη, η Ακριβή, η Πέλα, το Χριστινάκι, ο Μάριος.
Χριστινάκη μου, δεν ξέρω αν κοιμήθηκες. Αν κοιμήθηκες, καλό ξημέρωμα. Για όλους τους φίλους που ακούνε, για τον Γιώργο εκεί που θα μείνει, λέει, ως το τέλος της εκπομπής. Χαίρομαι, Γιώργο μου. Αρκετά όμως με τα χορευτικά. Πάμε να ακούσουμε λαϊκά πλέον. Για την Έλληνα εκεί που ζήτησε τον Οικονομόπουλο, θα ακούσουμε για χίλιους λόγους στην αρχή και μετά θα ακούσουμε το για κάποιο λόγο. Έτσι, Έλληνα μου, ελπίζω να σου κρατάω καλή συντροφιά εκεί πέρα. Πάμε να ακούσουμε για χίλιους λόγους Νίκος Οικονομόπουλος, για όλους εσάς που ακούτε με πολύ αγάπη. Για χίλιους λόγους με ένα αστέρι. Έλενα μου, έρχεται και το για κάποιο λόγο του Οικονομόπουλου, έτσι. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ σήμερα στην παρεούλα μας. Έχουμε και έναν Έλληνα του εξωτερικού. Καλώς ήρθε στην παρέα, Τόμι, από το Βέρμοντ, εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, Τόμι μου, εδώ έχουμε ξημερώματα Τρίτης, 13 Μαρτίου του 2018. Εσείς πιθανόν είστε 7-7,5 ώρες πίσω. Λοιπόν, εύχομαι να περάσεις καλά στην εκπομπή. Αν σου αρέσει, μπορείς να δώσεις το link και σε άλλους Έλληνες εκεί να μας ακούνε, να τους κρατήσουμε συντροφιά. Για το φίλο μου το Γιώργο που λέει ότι στον πόνο μας να πιούμε. Γιώργο μου, δεν έχω κανέναν πόνο ευτυχώς προς το παρόν. Όχι την άσχημα κανείς να πονάει, τώρα από έρωτα εννοείς, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, σου εύχομαι τα καλύτερα αν πονάς. Θα ακούσουμε Τερζή τώρα. Τόμι μου, αν θέλεις κάποιον τραγουδιστή, πολύ ευχαρίστως να σου κάνω την καρδιά, μια που ήρθε στην παρέα μας, στείλε μου μηνυματάκι. Θα ακούσουμε Τερζή, «Στα υπόγεια είναι η θέα», ένα πολύ όμορφο κομμάτι για όλους εσάς που ακούτε, για τους παλιούς ακροατές, τους σταθερούς που δεν τους ξεχνάμε και τους αγαπάμε, που στέλνουν τα μηνυματάκια τους, την αγάπη τους. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα πάρουμε παράταση σήμερα λόγω εκλεκτών ακροατών, όπως προείπα, και για να περάσει η ώρα μου για να πάω στη δουλειά. Φίλοι μου, η ώρα είναι 2:10 σχεδόν εδώ στην Ελλάδα, Τόμι. Δεν ξέρω για σας εκεί, γράψε μου. Και συνεχίζουμε, ακούσουμε Τερζή, «Στα υπόγεια είναι η θέα». Πάμε να ακούσουμε. «Στα υπόγεια είναι η θέα», συμφωνείτε, φίλοι μου. Νομίζω ότι έχει δίκιο ο Τερζής. Γυρίσαμε λοιπόν στο λαϊκό πρόγραμμα, εδώ στην εκπομπή μας, τη μουσική εκδρομή, που θα πάρει παράταση σήμερα για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί έχω παρέα εσάς και δεν θέλω να σας αφήσω. Μου κρατάτε πολύ καλή συντροφιά, ελπίζω να σας κρατώ και εγώ το ίδιο. Γυρίσαμε στο λαϊκό πρόγραμμα. Τώρα θα ακούσουμε Δημήτρη Μητροπάνο. Για τον Τόμι εκεί έχουμε ακριβώς τα ίδια γούστα και εμείς εδώ στην εκπομπή. Αγαπάμε Τερζή, Μητροπάνο, Βοσκόπουλο. Για τον Γιώργο βρήκα και Βοσκόπουλο, θα σου βάλω Γιώργο μετά. Έλενά μου, το τραγούδι σου έρχεται, το επόμενο είναι «Προς το παρόν», Δημήτρης Μητροπάνος, «Μια στάση εδώ», για όλους εσάς αγαπημένοι μου. Πάμε να τα ακούσουμε. Αυτό ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο υπέροχος Δημήτρης Μητροπάνος, και το τραγούδι «Μια στάση εδώ».
Θα πάμε. Ευχαριστώ για τα μηνυματάκια. Αν και σήμερα δεν μου καλείτε τα τηλέφωνα καθόλου, για να τα δώσω στον αέρα. Για κάποιον που ενδιαφέρεται, μπορεί να βγει ζωντανά να κάνει τις αφιερώσεις του ή μπορεί να καλέσει και να μην βγει στον αέρα αν δεν θέλει. Υπάρχει το WhatsApp το 697-29-60606. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606. Και το σταθερό μας 2313-022-040. Επαναλαμβάνω, 2313-022-040. Και φυσικά οι σελίδες μας στο Facebook, Μουσική Εκδρομή, και η προσωπική μου σελίδα Εφημάνω Ελληνικά, τα δύο πρώτα κεφαλαία. Συγγνώμη, μας ήρθε και να βήξουμε, τι να κάνουμε. Να πω την αλήθεια, ξημερώματα τώρα, μία σουπίτσα θα ήταν ό,τι έπρεπε έξω, η νύχτα είναι βροχερή, σταμάτησε η βροχή, αλλά εντάξει, δεν έχουμε κρύο, έχουμε ζέστη, ζεστό καιρό, νοτιά. Ορισμένοι φίλοι βλέπω, δεν στέλνουν μηνύματα, έχουν κοιμηθεί ήδη, να τους ευχηθώ καλό ξημέρωμα, η ώρα είναι περασμένη, εγώ όμως συνεχίζω. Όπως σας κρατάω εγώ συντροφιά, με κρατάτε και εσείς συντροφιά. Γιατί πρέπει να περάσει η ώρα να πάω και εγώ στη δουλειά μου. Φίλη μου καλή, το επόμενο κομμάτι εξαιρετικά αφιερωμένο, εξαιρετικά για την Έλληνα που το ζήτησε. Έλληνα, για σένα ομορφιά μου. Φυσικά θα ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο, Για κάποιο λόγο, για την Έλληνα που το ζήτησε. Αν είχα έναν άνθρωπο, μας τραγούδησε η Άντζελα Δημητρίου. Άντζελα μου, αν έχεις και εσύ πρόβλημα, εμείς οι κοινοί θνητοί, τι να πούμε. Τελικά, γιατί είναι τόσο δύσκολο, ρε παιδιά, να έχουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας, αφού στην ουσία τα ίδια πράγματα ζητάμε όλοι. Πόσο δύσκολες έχουν γίνει οι σχέσεις των ανθρώπων τελικά. Οι περισσότεροι είναι χωρίς σύντροφο, γιατί... Γιατί, τι φταίει? Πρέπει να βρούμε τι φταίει. Έχουμε τον πήχη ψηλά, ψάχνουμε τον τέλειο, την τέλεια. Δεν υπάρχει, ξεχάστε το. Μάλλον δεν θέλουμε να είμαστε με σύντροφο. Όλοι εμείς οι ελεύθεροι, που πολύ ελεύθεροι ακούν την εκπομπή, μόνοι άνθρωποι. Εντάξει, αν είναι επιλογή κάποιου, είναι σεβαστή. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε. Τώρα θα ακούσουμε Βοσκόπουλο και θα τα αφιερώσουμε στο φίλο μας τον Γιώργο που ζήτησε Βοσκόπουλο. Γιώργο μου, βρήκα ένα κομμάτι. Είναι ένα παλιό τραγούδι αλλά πολύ όμορφο. Για σένα εξαιρετικά που το ζήτησες. Είναι το «Πριν χαθεί το όνειρό μας», διαχρονικό κομμάτι. Να καληνυχτήσω τη φίλη μου την Έλληνα που πάει για ύπνο. Ελενάκη μου, σε ευχαριστώ που έμεινες έως και τώρα. Να χαιρετήσω την παρεούλα μου εκεί, την όμορφη, αν με ακούν ακόμη, τα κορίτσια μου από το θέατρο Άρατος, την ομάδα μας όλοι. Δεν ξέρω αν κοιμηθήκατε, κοριτσάκια μου, αν κοιμηθήκατε, καλό ξημέρωμα. Για την κολλητή μου φίλη εκεί στην Περαία που δεν έδωσε σημεία ζωής. Και αν θέλετε μπορείτε να μου τηλεφωνήσετε, θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη για μένα. Ήδη περάσαμε το ωράριο της εκπομπής. Πάμε για παράταση. Πάμε για παράταση, να κρατήσετε τώρα εσείς συντροφιά εμένα μέχρι να έρθει η ώρα να πάω στη δουλειά μου. Για τον φίλο μας τον Τόμι εκεί στην Αμερική που μας ακούει, τα καλά του ίντερνετ είναι αυτά, να μπορούν να σε ακούν και στην άλλη άκρη του κόσμου. Με έχουν ακούσει στο παρελθόν και Γαλλία, Γερμανία, αλλά η πιο βολική ώρα είναι στην Αμερική, γιατί στη Γερμανία κοιμούνται και στη Γαλλία τέτοια ώρα οι περισσότεροι. Αλλά στην Αμερική είναι βραδάκι, να υποθέσω. Ναι, τώρα ξεκινάει το βραδάκι εκεί. Και από ό,τι μας λέει ο φίλος μας ο Τόμις, το πάει για χιόνι πάλι εκεί στο Βέρμοντ στην Αμερική.
Εδώ, Τόμι μου, έχουμε πολύ καλή θερμοκρασία. Είναι η πρώτη φορά που δεν άναψα θέρμανση στο στούντιο. Έξω έχει αρκετή υγρασία από τη βροχούλα που έριξε τη δυνατή πριν από καμιά ώρα. Αλλά είναι μια πολύ γλυκιά νύχτα. Είπαμε και οι βροχούλες είναι καλοδεχούμενες. Λοιπόν, για σένα, Γιώργο, που ζήτησες το Λιβοσκόπουλο αφιερωμένο εξαιρετικά. Πάμε να τα ακούσουμε. Πριν χαθεί το όνειρό μας και ξαναβραδιάσουμε, άσε με να σ' αγαπάω και όπου φτάσουμε, μας είπε ο Τόλης Βοσκόπουλος. Χαίρομαι που σ' άρεσε, φίλε μου Γιώργο. Εδώ ήδη στην παράταση της εκπομπής μας, γιατί έχω ωραία παρέα εσάς και γιατί μου κρατάτε καλή συντροφιά. Τώρα αντιστράφηκαν οι όροι, μου κρατάτε εσείς συντροφιά μέχρι να έρθει η ώρα να πάω στη δουλειά μου. Και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Φυσικά ευχαριστώ και τους άλλους ακροατές που με ακούγαν νωρίτερα και έχουν πάει για ύπνο. Τους καταλαβαίνω, τους εύχομαι να δουν όμορφα όνειρα και να ξεκινήσει μια πολύ ωραία μέρα για αυτούς αύριο. Φίλοι μου, πάμε να ακούσουμε Βασίλη Καρά τώρα. Λίμωνον, δεν ακούγαμε και λίγο Καρά. Από το βορρά μέχρι το νότο. Για να τα ακούσουμε. Ακούσαμε και τον Καρά από το βορρά μέχρι το νότο. 2-3 τραγουδάκια ακόμη θα ακούσουμε, φίλοι μου, και σιγά σιγά θα κλείσουμε την εκπομπή που ήδη διανύει παράταση 20 λεπτών. Να ετοιμαστούμε κι εμείς να πάμε στη δουλειά, εσείς να πάτε για ύπνο. Έτσι είναι η ζωή, άλλοι κοιμούνται, άλλοι ξυπνούνε. Να πάμε να φάμε και κάτι. Μόλις συνειδητοποίησα ότι έχω να φάω γύρω στις 10-12 ώρες και μάλλον γι' αυτό πίνασα, οπότε φίλοι μου Γιώργο, μπορεί να θέλεις να χορέψουμε, αλλά νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Πρέπει να βάλω κάτι στο στομάχι μας πρωί πρωί για να ξεκινήσει η μέρα μας δυναμικά, να πιω και έναν ωραίο καφέ και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα παλιό τραγούδι τώρα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό το έβαλα στη λίστα μου. Θα ακούσουμε Πουλόπουλο, «Φίλε έλα απόψε που πονάω», για όλους τους φίλους εκεί έξω. Και είναι πολύ σπουδαίο κάποια στιγμή όταν έχεις ανάγκη κάποιον να είναι εκεί δίπλα να σε ακούει. Εγώ πάντως είμαι πρόθυμη να σας ακούσω εδώ κάθε Δευτέρα και Πέμπτη στην εκπομπή μου, να μου πείτε ό,τι θέλετε, να βγείτε στον αέρα, να μου στέλνετε μηνυματάκια. Προς το παρόν όμως, Πουλόπουλος και «Φίλε έλα απόψε που πονάω». Δεν ξέρω τι συνέβη και σταμάτησε ξαφνικά. Προφανώς πάλι ο ίδιος δάκτυλος μπήκε. Δεν πειράζει. Αυτά. Χαράμισαν το τραγούδι. Τι να πω, τι να πω. Δεν είναι στο χέρι μου, φίλη μου. Πάμε να ακούσουμε Χαρούλα Αλεξίου για ένα ταγκό. Για το Γιώργο εκεί που θέλει χορό αφιερωμένο. Τα λεφτά μου όλα δίνω για ένα ταγκό. Αυτή ήταν η Χαρούλα Αλεξίου που δίνει όλα τα λεφτά της για ένα ταγκό. Πολύ όμορφο τραγούδι. Λοιπόν, φίλοι μου, σιγά σιγά θα κλείνουμε όμως. 2-3 τραγούδια ακόμη. Τα 2 τα έχω έτοιμα. Το 3 θα το ψάξω. Θέλω με ένα πολύ όμορφο κομμάτι να κλείσω τη σημερινή μου εκπομπή. Προς το παρόν,
Δημήτρης Μητροπάνος, αν είσαι πλάι μου. Υπέροχο, πάμε να τα ακούσουμε. Είναι κάτι τραγούδια που σε ταξιδεύουν λίγο περισσότερο από ότι τα υπόλοιπα. Ένα από αυτά ήταν και αυτό που ακούσαμε. Αν είσαι πλάι μου, Μητροπάνος, τι να πω, τι να πω. Ένα τραγούδι τελικά μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση, έστω και αν μελαγχολήσεις. Φίλοι μου, δύο τραγουδάκια ακόμη και κλείνει η σημερινή εκπομπή. Αρκετή παράταση δώσαμε, μισή ώρα. Πρέπει και εμείς να κλείσουμε, να συνεχίσουμε την διαδρομή μας στη σημερινή μέρα. Αν και με μισή καρδιά θα το κάνω, πρέπει να το κάνω, πρέπει κάποια στιγμή να την κλείσουμε την εκπομπή. Δύο τραγουδάκια ακόμη. Θα ακούσουμε τώρα Νότης Φακιανάκη, Όλα τα σ' αγαπώ, και μετά θα κάνουμε την αποφώνησή μας, φίλοι μου. Πάμε να ακούσουμε τον Νότη. Έτσι λοιπόν, αισίως φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ελπίζω να περάσατε καλά. Αν περάσατε καλά, μπορείτε να στείλετε το link και στους φίλους σας. Είμαστε εδώ μαζί στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων κάθε Δευτέρα και Πέμπτη μεσάνυχτα ζωντανά με την εκπομπή «Μουσική Εκδρομή». Είμαι η Έφη Μάνου και θέλω να πιστεύω ότι σας κράτησα καλή συντροφιά και σήμερα. Όσο για σας, ήσασταν υπέροχοι ακροατές με μηνύματα αγάπης και σας ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ. Για τους σταθερούς μας ακροατές εκεί που μάλλον έχουν πάει για ύπνο. Συγγνώμη. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μου εδώ. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη, τα μεσάνυχτα. Τώρα πρέπει να κλείσω την εκπομπή μου, να συνεχίσω κι εγώ τις δραστηριότητές μου, εσείς να πάτε για ύπνο προφανώς. Σας ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Τα μηνύματά σας έρχονται ακόμη και τώρα. Για τους καινούριους φίλους της εκπομπής, τον Γιώργο και τον Τόμι, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Για τον Τόμι που ζει στην Αμερική, Τόμι μου, αν θέλεις δώσε το link και σε άλλους Έλληνες εκεί να μας ακούνε. Εύχομαι να είστε μαζί μας και στην επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και σας αφιερώνω το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής που το αγαπώ πάρα πολύ. Είναι από τον Θέμη Αδαμαντίδη, «Στην καρδιά». Σας ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα στους Έλληνες. Καλό βράδυ στους Έλληνες της Αμερικής. Γεια σας.